Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό αργά παρά ποτέ που λέει. Τρομάξαμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, αφού εσύ πνίγες, έχεις δουλειά. Λοιπόν, Σπύρο, είχαμε προχθές την συγκέντρωση που κάνει οι κάτοικοι και φορείς, ήσασταν εκεί. Τελικά τα αποτελέσματα ποια θα είναι? Ήταν μια δίκαια συγκέντρωση. Νομίζω ότι το Καλαμάκι έχει δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα από την καταστροφή της γέφυρας. Τα καταστήματα αυτή τη στιγμή φτωχούν. Οι κάτοικοι αποφασίσαν να κάνουν μια διαμαρτυρία. Ευτυχώς η διαμαρτυρία εισακούστηκε. Ο Δήμαρχος είχε από την πρώτη στιγμή τρέξει. Οπότε το Υπουργείο έδωσε άμεση λύση και θεωρώ μέσα στη βδομάδα θα έχει ανοίξει ο δρόμος. Θα έχει ανοίξει ο δρόμος να εξυπηρετηθεί αυτός ο κόσμος και χιλιάδες εργαζόμενοι που περνάνε καθημερινά από εκεί για τις βιομηχανίες που δουλεύουν. Γιατί αν περνάνε από το καινούριο, πληρώνουν. Αν περνάνε από το παλιό, τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία από το καινούριο. Το πρωί πέρασα 8 παρατέταρτο. Πλήρωσες. Η ουρά ήταν πάνω από 500 μέτρα. Ορίστε. Για να γίνει ο έλεγχος ταυτοποίησης με τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο καθένας. Εν τω μεταξύ, γίνεται και μια ταυτοποίηση από την εταιρεία. Ναι. Μπορεί να έχετε πάρει εσείς ένα άλλο αυτοκίνητο και να μην μπορείτε να περάσετε. Α, ολόκληρη ιστορία δηλαδή. Δηλαδή γίνεται ακριβώς, είναι μπέρδεμα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ταλαιπωρία και για τον κόσμο και για εσάς, αλλά και για τους υπαλλήλους. Και τους υπαλλήλους, τους επαγγελματίες δεν τους έχουν εξαιρέσει. Τα επαγγελματικά πληρώνουν κανονικά. Ορίστε. Ενώ παλιά πηγαίναν από τους Αγίους Οδούρους από το Καλαμάκι στην Κόρθο και βγαίναν εθνική γλιτώνα το Διόδιο, αυτή τη στιγμή έχουν ένα επιπλέον κόστος. Όλα αυτά και η χιλιομετρική απόσταση ήταν ένα θέμα. Και η οικονομική, βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό έχει επιπτώσει και στο τουρισμό σε εσάς, Σπύρο? Στην περιοχή των Αγίων Θοδόρων δεν έχει, στο Καλαμάκι έχει. Εκεί έχει πάρα. Στο Καλαμάκι έχει, διότι έλεγα πριν εδώ με το Γιάννη Στοφανή ότι λειτουργούν 2, 3, 4 επιχειρήσεις, δεν ξέρω πόσες είναι, οι οποίες πραγματικά πρέπει να φυτοζωούν. Αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Δεν μπορεί να πατήσει άνθρωπος. Πιστεύω ότι συντηρούνται δηλαδή μόνο από τους κατοίκους της περιοχής και όποιος πάει, ας πούμε. Δεν μπορεί να περάσει, δεν περνάει περαστικός πλέον. Εγώ συγκεκριμένα τη Δευτέρα πήρα το γιο μου να πάω να φάμε 2 σουβλάκια στη Βυθιζόμενη και ήταν κλειστό το μάνα, είχε κλείσει. Βέβαια, αφού δεν πατάει ψυχή. Ναι. Τώρα. Καλό είναι να κάνετε ένα ρεπορτάζ βράδυ για να καταλάβετε τι σα λέω. Από τι 8 το βράδυ έχουν κλείσει πάντα εκεί πάνω. Δεν περνάει το γιο. Αν κάνετε ρεπορτάζ βράδυ μετά τι 8 θα δείτε τι γίνεται. Βλέπεις. Ναι, είναι, σαν να είναι 20 Δεκεμβρίου. Κύριε Αντιδήμαρχε, πότε αναμένονται οι βυθιζόμενες? Τέλος του μήνα μας έχουν πει. Μάλιστα. Του αλλού, αυτό τελείωσε. Όχι, αυτού. Για να δούμε, μακάρι. Αυτού λέμε, δεν πέραμε για τον άλλον. Για αυτό μας έχουν πει. Για πάμε τώρα στην περιοχή σου που εκεί είναι πιο προσεγμένα τα πράγματα. Σαββατοκύριακο μας είπαν ότι δεν περνάει για να περάσει από το κομμάτι εκεί μπροστά στο Κούκο μέχρι το τέλος στο δάσος εκεί, δεν περνάει ψυχή, Όντως, τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να περάσει από την παλιά εθνική. Δεν μπορεί να περάσει από την παλιά εθνική, όντως, εχθές γινόταν ένας χαμός. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι κοντινός προορισμός, όλη η παραλία, όλος ο πεζόδρομος δούλεψε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την περιοχή σε ένα καλό επίπεδο. Έχουν και ανοίξει... οι επισκέπτες να μένουν ευχαριστημένοι και να μας ξανάρθουν. Έχουν ανοίξει νέα καταστήματα στην περιοχή? Έχουν ανοίξει, όχι νέα καταστήματα, είναι τα παλιά καταστήματα που υπάρχουν. Λόγω τουρισμού, λόγω που έχει πάρα πολύ κόσμο, αν έχουν ανοίξει άλλοι. Έχει πάρα πολύ κόσμο, πλέον δεχόμαστε μεγάλη πίεση από την Αθήνα. Είναι κοντινός προορισμός, είναι 45 λεπτά. Ναι. Παρέχουμε τα πάντα. Είναι δημιουργική πίεση όμως, δεν είναι κακή, είναι καλή πίεση. Είναι δημιουργική πίεση και βοηθά πάρα πολύ τους επαγγελματίες της περιοχής. Οι οικισμοί, Σπύρο, πάρα πολλά χρόνια πριν, το θυμάσαι κι εσείς, ήσουν και εσύ από την αρχή από τους ανθρώπους που βοήθησες, τους ανθρώπους που είναι σε οικισμούς, να πάρουν νερό, να πάρουν ρεύμα. Τώρα έχουν προβλήματα πουθενά. Δηλαδή με τα αντιμετωπίζουμε φέτος ένα μεγάλο πρόβλημα με την ψυδρία. Ναι. Προσπαθούμε με αφαλατώσεις να δώσουμε λύση. Συνέχεια προσθέτουμε αφαλατώσεις. Δυστυχώς όμως ακόμα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Έχετε και πολλούς οικισμούς. Πώς είναι σε αριθμό? 32 οικισμούς. 32 οικισμοί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τώρα που είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή τύπου Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, τώρα Ιούλιο, Αύγουστο, θα έχει τρομερή κατανάλωση και από τους επισκέπτες. Το πρόβλημα είναι ότι ποτίζουν με αυτό το νερό. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να περιορίσουν η κατανάλωση, να περιορίσουν τη σπατάλη, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι το διάστημα της έκμεσης, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο που θα έρθουν,
να περιορίσουν όλα αυτά τα πράγματα και να μπορέσουμε να περάσουμε ένα καλοκαίρι ήσυχο και να εξυπηρετηθούν όλοι. Να ρωτήσω κάτι, αντιδήμαρχε. Εκεί στο μνημείο των 50 υπάρχουν κάτι σπίτια, ναι, πιο πάνω ακόμα, 200-500 μέτρα. Και εκεί πάει το νερό του Λουτρακίου. Και εκεί πάει το νερό, ναι. Των Αγίων Θεοδόρων. Ναι, 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 ναι. Και μιλάμε για πόσιμο νερό. Πόσιμο. Είναι νερό. Σωροβίτσας είναι το νερό που παίρνουμε από τις πηγές κατευθείαν. Τι διαφορά έχετε κάνει εσείς των Αγίων Θεοδόρων με χεισμούς εδώ στην υπόλοιπη Κορινθία? Γιατί και εσείς στο τελευταίο σπίτι, που σε ένα χεισμό που είναι το σπίτι έξω από τον χεισμό, πάλι έχετε βάλει νερό και τα πάντα. Εδώ... Έχουμε... Κοιτάξτε να δείτε, είναι πράγματα πρώτης ανάγκης. Αν δεν έχεις ρεύμα και νερό δεν θα μείνεις. Ναι. Μην ξεχνάτε, είμαστε το πρώτο δήμο στην Πελοπόννησο που το 2007 ή 2008 με τη Δημαρχία Γιώργου Σοφία τοποθετήσαμε μονάδα φαλάτωσης στην Πελοπόννησο. Είσαι από τις πρώτες. Η πρώτη μονάδα πειραματική από το 2014 που εκλεγήκαμε πάλι με τον Γιώργο Τοκιόνι, κάναμε σύμβαση για 700 κυβικά. Είστε και ευνοούμενοι. Και αυτή τη στιγμή θα φτάσουμε κοντά στα 3.000 κυβικά μέχρι τέλος του μήνα. Ναι. Σε παραγωγή από αφαλάτωσης. Είστε από τους ανθρώπους που όταν ζητάτε κάτι και από τη Motor Oil το έχετε ανά πάση στιγμή. Έτσι. Έχουμε μια μεγάλη βοήθεια, δεν το συζητάω. Είναι τεράστια βοήθεια που έχουμε και η συνεργασία μας είναι άριστη. Και όλα αυτά και δεν ακούγομαι, ακούγομαι. Ακούει. Ακούω, ναι. Ωραία. Και όλα αυτά έρχονται σε μια περιοχή όπως είναι η Άγιοι Θεοδωροί, οι οποίοι μην ξεχνάμε ότι στην Ένωση των Δήμων είναι... ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, στην αρχή το παραπέδι. Βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως. Ήταν δύσκολη περιοχή. Εννοεί ο Αντώνης ότι όταν κάποτε γινόταν. Έκαναν εδώ οι Δήμοι της Κορινθίας, οι 15 τότε Δήμοι της Κορινθίας, τους Αγίους Θεοδόρους τους είχαν τελευταίος που λέμε. Πολλές φορές το ξέρεις ότι στην Κορινθία δεν ξέραν οι Άγιοι Θεοδόροι ότι ανήκουν στην Κορινθία. Στο λέω εγώ. Ήμασταν ο πρώτος Δήμος στην Πελοπόννησο και πλέον είμαστε η πρώτη δημοτική ενότητα στην Πελοπόννησο. Τώρα ναι. Τώρα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Ναι, τώρα ναι, τώρα όντως. Εκεί θέλω να καταλήξω ουσιαστικά ότι. Κάποτε ήταν ένα χωριό που λέγανε κοντά στην Κινέτα και τώρα λένε ότι η Κινέτα ξέρει που είναι, όχι, κοντά στου Αγίου Θεοδόρου. Δηλαδή το κάνουν, ναι, κάνουν του Αγίου Θεοδόρου στίγμα για του υπόλοιπου. Ναι, πράγματι. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Καταρχάς με τις φωτίες, επειδή είστε και από τους πρώτους εθελοντές εκεί στην περιοχή, έχετε το μεγάλο σας σύλλογο εκεί. Τι βλέπεις τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή, πώς πάμε? Έχουμε οργανωθεί από νωρίς φέτος. Έχουμε άρεσε σχέση με την περιοδοστική υπηρεσία. Προχθές σχέθηκε ο αρχηγός ο Νίκος Ρουμελιώτη στην περιοχή μας για επίσκεψη. Ναι, για εκεί το πήγαινε τώρα. Έτσι, είδα που είχατε φιλικές σχέσεις, γνωριζόσαστε από χρόνια δηλαδή. Λόγω της ασχολίας μας με τους εθελοντές υπάρχει μια γνωριμία και σε κάθε δυσκολία υπάρχει μια καλή συνεργασία και ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματά μας όπως και εμείς στα αιτήματά τους. Γιατί δεν πήγε πουθενά. Κατευθείαν σε σένα τηλέφωνο και έρθει σε σένα, γύρισε τον Ιστιμό. Όχι, εντάξει, προσπάθησα να γυρίσει όλη την Κορινθία και όταν υπάρχει τεσσάρι και πεντάρι πλέον υπάρχουν εντολές από το Υπουργείο να κατεβαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη στις περιοχές για να κάνουν κατευθείαν διαχείριση, ναι, και επιθεώρηση. Και είναι και γεγονός ότι η Κορινθία είναι και μια περιοχή, γενικότερα όλη η Κορινθία, με δύσβατα σημεία, με πολύ επικίνδυνες. Βέβαια, επικίνδυνες φωτιές έχουμε δει. Μάλιστα. Και ο νομός, ο Δήμος Λουτρακίου παραχώρησε Αγίου Θεοδόρου, επειδή διαθέτει από τα μεγαλύτερα δάση με πεύκο. Είναι από τους πρώτους επικοινωνιότητα. Να κάνω και μια ερώτηση τελευταία. Αυτό που, επειδή συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Γιάννη, είχαμε βγάλει τον Δήμαρχο, τον κύριο Γκιόνι, και του ανέφερα για τα γεράνια. Αυτή η αποψήλωση που είδα εγώ και ήταν και πολύ σωστή και έχει προχωρήσει, έχει γίνει και στην πλευρά των Αγίων Θοδωρών. Από εκεί ξεκίνησε. Πέρσι ξεκίνησε στους Αγίους Θοδωρούς. Mm-hmm. Φέτος έγινε πάλι ένα κομμάτι στους Αγίους Θοδωρούς και κατέβηκε στον υπόλοιπο Δήμο. Προς τη μεριά του Λουτρακίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ τρελάθηκα μόλις ανέβηκα πάνω. Δηλαδή δεν έβλεπες. Είναι πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Πάνω από το γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων το έχουν καθαρίσει όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σε ευχαριστώ. Σε επικίνδυνους οικισμούς έχουν καθαριστεί τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.